σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Κάρβουνα εδώ στο Περιστέρι. Πρεμιέρα για τον 7ο όμιλο της Development 2. Πρώτη αγωνιστική για τη Ρακουζάν και την Le Coq Sportif. Οι τεπίδες είναι για τους παλιούς. Οι οποίοι κατεβαίνουν απόψε με Μανατίδη, Κουλικούρδη, Λογοθέτη, Μπολότα, Παυλίδη, Μάνο και Μάνο. Τον Παυλίδη, τον Νικόλα, τον Σαμαρτζή, τον Τούντα και τον Χάιδο. Την άλλη Le Coq Sportif, καινούργια ομάδα στο μπασκετάκι. Ασημάκος, Λάμπρου, Μαζαράκης, Κουρτοκώστας, Πένας, Μποτήλιας, Πεκ, Ρέντις και Στήλος. Η αποστολή με τη Γανέα το σούτ σε μαρκάριστο, αλλά άστοχο από τον Μιχάλη το Χάιδο. Βάζει ο Κουρτοκώστας. Le Coq Sportif, ωραίο όνομα. Με ποδοσφαιρικό παρελθόν. Και στο πάρκι του μπασκετάκι πλέον. Αναφορά με τον Χάιδο. Να ακουσάτε από την άλλη πιο παλιά ομάδα. Εδρεύει κυρίως στο κλειστό του ΣΕΦ. Τον αγαπητό του άλλο Νικόλα Οικονομάκο και τους υπόλοιπους κλασσικούς εκεί. Πρώτο καλάθι του Μανώλη του Παπαδόπουλου με το 12. Το λέμε Μανόλα, αυτόν τον άνθρωπο το λέμε Μανό. Στη γωνία, τρίπον τον έφτασε και το κίνημα από τον ΠΕΚ. Φέτε το σουτ και από μέσα η απάντηση είναι κατευθείαν από τον Κουλικούρδη. Παραδεύεται για την για τους γκρι. Τρίποτα από 45, αυτό είναι άστοχο. Με τον Μουρκοκώστα, διασμός για τη Ρακουζάν, ωραία πάσα, το καλά δεν θα έρθει την εξυγκίνηση του Παυλίδη. Παυλίδης, περνά στον Χάιδο. Ψάχνει πάσα, βρίσκει τον Μάνο, ο οποίος κάνει την ισορροπία του, αλλά κερδίζει το φάουλ. Σαραπίας ο Παυλίδης. Σε πρώτη. Σε δεύτερη. Έξι τρία στα πρώτα. Δύο και κάτι λεπτά. Δεν περνά, Παυλίδης κλέβει. Ευκαιρία με τον Χάιδο στο άνθρωπο γήπεδο. Παζιτρέν όμως καλή επιστροφή από την Le Coq. Λίδης από το φλότερ. Αλλά βγαίνει εκτός, κατευθείαν περνά στο σκρι. Ο Κουλικούρδης. Χάιδος τώρα. 6-3. Προβάδισμα τριών ποντών για την Ρακουζάν, η οποία θέλει να το αυξήσει και το δεν το κάνει με τον Παυλίδη. Κάνει σε δεύτερο χρόνο. Τρίτο καλάθι και του Μανού.
ωραίο κείμενο θα βγει. Με τους δύο Μανώλιδες Παυλίδες. Και μετά από την κορυφή, ας πεθώ. Time out από την Λεκόκο. Τρέχει στο μάτς. Η Λεκόκο πήρε το πρώτο time out για να οργανωθεί λίγο κεφαλί. Πανέμει πίσω στο Λουχάιδο. Κουλικούρδης. Δίνει δυσάστος από κοντά ο Μάνος. Κουλικούρδης μαζεύει και ανανεώνει τον χρόνο της επίθεσης. Λίδης πάτησε για τρεις, αστόχησε. Κουλικούρδης ακόμα ένα κλειδικό ρυθμό. Χάιδος πήρε screen. Πέρασε από τα αριστερά. Άφησε πολύ ωραία πίσω του στον Μάνο. Στον Μανόλο μάλλον. Και πάλι από εκείνον στους 4 πόντους ο Doctor. Γράφει η εμφάνιση. Σάστοχος. Φαλ τον Κουλικούρδη. Καλιάμε στην επαναφορά. Κουζαράκης, αστοχή. Δύσκολο drive, καλά την εξή. Πρώτη πόντι και για τον Αμανατίδη. Έτσι διαφορετική σκόρα για την Ρακουζάν στα πρώτα 5 λεπτά. Παζαράκης φινεί στον εκπρόσωπο τύπου, τον Ρέντι. Την αρχή πάσα Μαζαράκης ξαναπαίρνει. 4 δευτερόλεπτα ρολόι. Μαζαράκης για 3 είναι άστοχος. Ελένα τον Αμανατίδη κατεβάζει ο Κουλικούρδης. Λίδης ψάχνει πάσα. Βάραβε στον Κουλικούρδη, εκείνος προχωρητή χαμηλά τον Παύλο, αλλά πάση δεν γεννή. Διασμός για τους γκρι, δύσκολο πενταγώη, άστοχο με τον ΕΠΕΚ, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει σκοράρει εδώ και 6 περίπου λεπτά για τους καφιλοξενούμενους. Δηλαδή ο Δόκτωρας είναι άστοχος. Καρέ για την Ρακουζάν. Αμανατίδης. Παυλίδης. Πέρασε η πάσα του Λουκούρδης. Προς το καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Ευκαιρία για μισό τίποτα για την Ρακουζάν. Ευκαιρία. Ωραίο γύρος του Αμανατίδη. Ωραίο καλάθι. 16-3. Ξέρετε επίθεση για τους Λεκόκο. Πόδι από τον Κούρδη, 3 λεπτά στο φωτεινό πίνακα του κάρβουνο, αλλαγή μέσα για πρώτη φορά ο Παναγιώτης ο Κούντας για τη Ρακουζάν. Παζαράκης, δίνουμε hand-off στον Μπένα. Μας περνά στον ΠΕΚ, σουτ για 3 από μακριά, αυτό είναι άστοχο. Παραμένει στο ένα εύστοχο ο Μανώλης. Πάρτε για την Ρακουζάν.
Μπαλάκης. Περνά την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Λάθος εδώ. Αυλίδης φεύγει, Διαμανατίδης, give and go. Ο τύπος ο Μάνος γράφει το 23. Για δύο το σούτ και μια άσχημα από τον Ασημάκο. Φεκ στο μισό λέει από το χάνει, rebound του Παυλίδη. Παυλίδης, ωραία πάσα χαμηλά στον Μανώνο. Ο Μάνος έδειξε την πάσα. Αλλά εκτός από τα χέρια του Σαμαρτζή. Μαζαράκης. Από μακριά για τρεις. Για δύναμο το σουτ. Παραμένει το 23. Στον Παυλίδη, εκείνος δίνει ωραία χαμηλά στον Παναγιώτη και εκείνος κάνει την κατοχή. Μενασέ φύγει, έχασε την ισορροπία του, πάσα του δεν περνά. Παραφορά από το πλάι για την Λεκόκο. Χαμηλά, κλειστή άμυνα από τη Ρακουζάν. Ο Κώστας, ο Μαζαράκης, δίναν πάει μπάλα. Βλέπουμε και πάλι από τη Ρακουζάν. Ευκαιρία στο λεπτό γήπεδο με τον Σαμαρτζή, ο οποίος πατάει γερά, αλλά Μαζαράκης δυσκολεύει τη ζωή. Ούτε έχει δεύτερο χρόνο το καλάθι. Ο Σαμαρτζής θα γράψει το 22-3. Δεύτερα, τρίποντα 45 είναι άστοχο. Πεκ πήγε πολύ ψηλά να τραυματίσει. Ο Μαναδίδης δεν προλαβαίνει. 22-3 φινάλε πρώτη περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Κάρβουνο. Από την κυριαρχία της Ρακουζάν στην πρώτη περίοδο, η οποία βγάζει το πρώτο πλέψιμο στα πρώτα δεύτερα. Ωραία, πας χαμηλά, Σαμαρτζής. Δεν την κάνει ασίστ. Με ευκαιρία ούτε στο πρόβλημα το καλάθι τον Ρωμανού τον Μπολωτά. Μπένας μπράβο στο καλάθι και φάουλ. Να το στο στήλος. Για τους Γκρι να φτιάξουν ένα μικρό σερί. Στήλος θέλει και τρίποντο. Θα το χάσει και το Κώστας. Σε ένα δύσκολο layup. Δεν είχε τόνο. Εδώ
Κώστας, περνάει πάσα. Πάλα από εκεί είναι έξυπνο για να κόψει τον εφηδιασμό. Αυτό είναι το πρώτο και για την Λεκόκο. Το σουτ μένει πάντα από τον Τούντα. Έμεινα από τον Στίχο, σουτ για δύο. Άστοχο, με ευκαιρία όμως καλάθια από τον Ρωμανό. Γρήγορο drive, καλάθι με καμπλό. Είναι 7. Πέμπτος πόντος του Μανολή. Μαναφτίδης, βολές. Και η δεύτερη. Ένα δίλεπτο έχει περάσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Βλέπονται από την Λεκόκο. Πεκ είναι άστοχος. Βάλλον επιθετικό. Ο Κώστας δοκιμάζει και εκείνος. Ούτε εκείνος έχει σημαδέψει σωστά. Ο Ρωμανός, ωραία πάσα στο δεξί του. Καλάθι με φλόκερ από τον Νικόλα τον Παυλίδη. Time out, η Λεκόκο. Του κόμπι λαθρός, αλλαγές. Αλλαγές. Συνεχίζουμε. Όστου Μπενά. Στήλος, καλή κυκλοφορία. Βλέπω από την κορφή του ρακέτα. Έξω από τον Ασημάκο. Λίγο 45 λάπτο. 5 σερή πόντι. Από τον Νικόλα τον Παυλίδη. Το drive με τα αριστερό. Και αυτό μέσα να που είναι κόμπι και ξεκινά να βρίσκει ρυθμό. Εδώ μας πούτε στο τέκ. Ωραία, πάει στο κόψιμο. Όμως να καλάθει με συνεργασία για τους παιδούχους. Τέκ. Νας. Εδώ την τρίπλα, ψάχνει κάποια πάσα. Ήρθε να σημάγει εκείνος για να βγάλει τη δύσκολη. Μία ώρα πάσα στον εφηδιασμό. Ο Ρωμανός κράτησε, ύψωσε, αλλά έκανε λάθος επιλογή. Το σημάδεψε. Λίδης. Κιόλας περνά στον Τούντα, εκείνος μαλεύει για τρεις από την περιφέρεια. Μαξιμάκο. Να το φτάσω αλεχέ λίγο και μετά περνάει και πάλι στη Ραγκουζάν. Της μπάλας για δύο. Άσπα από τον Δόκτορ.
δύσκολα δεύτερο που ούτε τώρα καλή αμυντικό που έχουμε τζάμπολ. Πάτησε για 3, το έχασε, μόνο μυντικό. Λίβης. Πολύ ωραία πάσα με την Βιέννη. Σε αριστερό λέει από το χάνι. Δεν μπορεί να μαζέψει. Time out, 5 λεπτά για να κλείσει το ημίχρονο. Συνέχεια στο μάτς. 33-11 το σκορ. Ωραία πάσα από την πλάτη. Διαβία από τη γωνία στο σίδερο. Ρόντι Μπέχα, το βάζει ο Νάς. Αριστερά το Παυλίδης. Φινάζει φιλί για 3, ειδικό του σουτ. Ένα στον Χάιδο. Ένα φάλο από τη μία, δύο φάλο από την άλλη. Μέχρι στιγμής η Ρακουζάν δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό πρόβλημα και προχωρεί καλά την παρακολουθήτηση και επιβραβεύεται. Ας πω το φλωτεράκι. Μαζεύει. Άφη από την μέσα βόλας και πάλι από τον Κουλικούρδη. Τελευταία 5-11. Ενάς. Επέρνα η πάσα. Δύσκολο drive. Καλά στο τέκ. Ζώνη στη μενή είναι Κόκο. Εδώ περνάει, ψώνει, το χάνει. Μαζεύει ο ίδιος και σπάει την μπάλα στη γωνία. Είναι ο Νικόλος Παυλίδης και το βάζει και αυτό. Δραστηριούν του Πεκ που ψώνει και το βάζει. Μέχρι στιγμής ο Πεκς που ξεχωρίζει από τους Γκρι. Χάιδος. Να υπάρχει χαμηλά, δύσκολο το fade away. Άστοχο. Πάμε να κάνουμε το από τον Πεκ. Τον τον Μάνο, ποιος βάζει φρένο. Το σκέφτει για 3 και πέρασε Μαζαράκι. Πεκ. Για 2 δεν είναι το stop. Από τον Παυλίδη. Χάιδος ένα περίεργο φλότερ. Νάς, Πεκ, από τις 45 για 3, το τώρα του λοιπόν τους μαζεύει. Στοιχνίωμα, θα μας γίνει εκτός. Χαμηλά Λίδης. Και πάλι από μέσα από όσο αυτό το έχασε. Εδώ που καταφέρει να μαζέψει το rebound. Μαζαράκης φεύγει. Περνάει, ψώνει και το βάζει με τα μπλο. Μαζαράκης
χρόνο στον Παυλίδη. Ευχαριστώ. 16 Πεκ Μπενάς στον εφηδιασμό για 3. Βάζει ο Νικόλας και αφήνει στο Χάιντο. Λίδης δύο σε ένα fade away. Τελευταίο λεπτό για το πρώτο μέρος. Να τον μισθό είναι Μαζαράκι. Μαζαράκης με Χαντόφστον Πεκ. Αλιάζουν το χάρι του πάνω του. Μαζαράκι στα δύο, το χάνει. Δεν βιάζει το Μανός, όλοι οι παιδιές φοράζουν από τον πάνω και έχουν δίκιο. Κάει εδώ στα 8. Να σπάει έξω. Λένε χρόνο σκαλιά να τηλεκόκο. Μόνο αμυντικό 4, 3, 2, 1. Την άλλη με χρόνο 39-17. Δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Κάρβουνο. 22-3 πρώτη περίοδος, 17-14 από το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Το πρώτο δεκάλεπτο νομίζω είναι παράσταση για ένα ρόλο. Το δεύτερο είναι πολύ πιο ισορροπημένο. Η Λεκόκο έβγαλε αντίδραση. Παρ' όλα αυτά, με κάβα το πολύ καλό 22-3 της πρώτης περίοδου, η Ρακουζάν. Δεν θα είναι και απειλητές. Γρήγορη αλλαγή για τη Ρακουζάν. Δεν είναι κάτι σοβαρό με τον λογοθετή. Αναφορά τον Κουλικούρδη. Ο Μάνος περνά τον Νικόλα τον Παυλίδη. Ποιος ήταν πολύ καθοριστικό στην δεύτερη περίοδο. Πολύ μεγάλο μέρος των πόντων ήρθε από τα χέρια του. Αστικός ο Τούντας, δεύτερη ευκαιρία, καλά του γραμμή από τον Αλέξανδρο τον Κουλικούρδη. 39-17. Καραμένα. Διευθύνω. Αστικός σουτ. Διαγμός Τούντας, ωραία έξω. Καλή πάσα προς τον Νικόλα. Εκείνος δεν το κάνει από κοντά. Μικρό πέφτει αν δεν χρειάζεται να του κάνει. Περνάς. Με χαντό στο μπέκ. Εκείνος αφήνει στο Μαζαράκι. Σουτ για 3 από την κορυφή. Άστοχο. Το μυθικό ρυμπάνω από τον Μανό. Διασμός πολύ γρήγορος. Και τελικά αποδέχτη τον Χαράλα από τον Αμανατίδη να γράφει 45-17. Μαζαράκης. Να υπάρχει του προς τον Λενά. Κοινός αφήνει στο ΠΕΚ. Να σταματά στην εκπνοή για 2 rebound από τον Μάνο. Σε εκείνη την πάσα πίεσε ο Μαζαράκης, δεν κατάφερε να κλέψει, ο Μαζαράκης συγκρατεί. Σε σετ παιχνίδι η Ρακουζάν. Τούντας, επιγωνία, είναι άστοχος. Λίδης. Στήλο, εκείνος είναι άσπρος από την κορυφή.
αναφορά από την πλάι. 2,5 λεπτά έχουν περάσει στη τρίτη περίοδο, μόλις ένα φάουλ από την Λεκοκό. Τούντας τον Περιφέρα, το σούτ είναι άστοχο από τον Αμανατίδη, rebound. Επιθετικό εν τέλει από τον Κουλικουρδί. Παυλίδης το σκέφτηκε, πέρασε στον Κουλικουρδί. Τώρα δεύτερα της επίθεσης, καλή άμυνα από τον Στήλο. Καδοχή παραμένει για τη Ρακουτζάν. Λότε, άστοχο από τον Νικόλα. Καλά, βγαίνει εκτός. Κατοχή περνάει στους γκρι. Οπότε η Λεκόκο έχει άλλη μια ευκαιρία. Και τον Κουλικούρδη, Αμανατίδης, φεύγει γρήγορα. Ένα από δύο, αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Τούντα, εκείνος το κάνει από κοντά. Πάντα λεπτά για την δράση του. Έξω από τον Αμανατίδη. Σε δεύτερη 46-17. 7-0 σερί από τη Ραγκουζάν. Δεύτερα, χαμηλά η μπάλα από τον Στήλο, περνάει πάσα. Καλή άμυνα από τον Νικόλ τον Παυλίδη, βλέπουμε και από τον Φέξη δεύτερο χρόνο. Χαμηλά, καλά θα δεν θα έρθει όμως. Παυλίδης, τον Αμανατίδη. Εκείνος περνά από δεξιά, αφήνει στον Τούντα. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο Μάνος μένει μόνος του, αλλά δεν τιμωρεί την άμυνα της Λεκόκο. Κάτι λιγότερο από 6 λεπτά για το φινάλι της τρίτης περίοδου, μέχρι στιγμής χωρίς καλάθι. Η γκρι, η γωνία το σουτ είναι λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Φίλος μαζεύει. Είναι στον Πέκ. Σηκώνεται με ένα φλότερ. Είτε εκείνο σημαντεύει σωστά. Thank you.
Πεκ. Περνά πίσω. Κώστας. Στρέφει στον Μάνο την μπάλα. Εφτά τα δεύτερα της επίθεσης. Πεκ. Πήρε την επαφή και θα τελειώσει βολές. Πέσε πριν το βολέ από τον Μάνο. Στη δεύτερη. Λίδης, πολύ ωραία πάσα στον ετώ γήπεδο. Ακόμα να σωρώσει ενθουσιασμός για την Ραγκουζάν. Τρίσο Πεκ, σίδερο, πάνω από τον Μανόλο. Λιάμνα, τον Πεκ από εκεί παραμένει για την Ραγκουζάν. Ακόμα μια ωραία φάση, πρέπει να μπει αυτό και μπαίνει. Highlight από την Ραγκουζάν. Πεκ από το 45 στο σίδερο. Βαλτίνα από τον Πολώτα. 2.52 για το φινάλε της περίοδου. Τα πράγματα νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει. Λίβης αφήνει ωραία. Ήταν τέχνη από τον Χάιδο. Σούτα από τις βολές στο σίδερο. Rebound. Τέλεια από τον ίδιο. Πάσα έξω, Μπολότας, τα δύο, Μπάουν, με τον Επενά. Πεκ, πάσα του Μουρκοκώστα, σηκώνεται για δύο και θα εκτελέσει και βάλει βολές. Σε πρώτη βολή. Σε δεύτερη. Δέχει τους δύο. Λόμπα λίγο διαστική. Λάθος από τον Χάιδο. Σταματήσει και φύγει μπροστά, αλλά νομίζω δεν υπήρχε λόγος. Μαζαράκης από την κορυφή της ρακέτας. Rebound είναι από τον Μανόλο. Λίβης έφυγε, ωραία πάσα. Ο Ρωμανός το χάνει, σε δεύτερο χρόνο θα βάλει το καλάθι. Δεν πειράζει ο Παυλίδης, αλλά δεν πειράζει. Δεν χωράμε. 1,5 λεπτό για να κλείσει το 10 λεπτό. 18-22. Πεκ στο σίδερο. Δεν το χάρη τόσο και τα φάρα από τη μία, δεν τα φάρα και από την άλλη. Ωραίο καθαρό που θα δούμε και αυτό, χωρίς σκοπιμότητες. Χάιδος. Καβλίδης. Μαζί στον Μιχάλη. Καλή πληροφορία της μπάλας. Μαζί. Δεν σου ανέβει σωστά. Φάουλ πάνω στο Μαζαράκι. Μαζαράκης. Τον Τεκ. Είμαι
μας περνάμε μια ωραία in and out, δύσκολο layup, bounce από τον Μπολότα, βάλα στο Χάιδο. Λοιπόν, και πάλι για την Ρακουζάν, Χάιδος αστόχησε, μπορούσε να σπάσει και την μπαλά. Λάθη του Ρωμανού και πάλι στον χρόνο. Στον φωτεινό πλέγα του Περιστερίου. Έξω η πρώτη. Σε δεύτερη Κάιδος από το κέντρο, 60-22. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Κάρβουνο, 22-3-14-14-21-5 τα επιμέρους σκορ των 10 λεπτών. Παυλίδης ανέβη το σκορ. Πανεγυρίζει ο Μάνος. Έξω. Είναι στα 7. Σηκώνεται για 3, το χάνει. Συνότερα από όλους ο Ρωμανός. Βάζει ο Μανάλο. Λίδης. Ματζής, το Μανόλο. Δόκτωρα αφήνει στον Χάιδο. Κίνες, περνά στον Μανό. Λότας. Για δεύτερα, σωστό, κατοχή περνά στους γκρι. Στήλος με το δεξί, ούτε εκείνος μαζεύει σωστά. Ωραία πάσα, θα μαρτζείς. Το επιμονή στον Μάνο τον Παυλίδη, εκείνος βάζει το τέταρτο φέρι πόντο του. Δύσκολα από το lay-up του ΠΕΚ. Χάιδος κατέβασε. Πέρασε πάσα του και τον τον αστυμακό. Ως το τελείωμα από τεκ βλέπει το αντιδικό, δίνει προς τα έξω και βλέπει τον αστυμακό. Τεκ 45. Περνάμε τη σταυρωτή, φτάχνει πάσα. Βρίσκει τον Παυλίδη, εκείνος σκόβει και φτάνει τους 6 ρίποντους. Πόσο πέκ, πάμε στο Μαρτζή. Είναι στον Μανώλο τον Παυλίδη, μεγάλη προς τον Μπολότα που καταλαβαίνει και βλέπει ο Μαζαρακής. Μαζαρακής προς το καλάθι, αστοχή. Χάιδος δεν περνάει πάσα
κλέψιμο από τον Ασημάκο. Φτιάχνουν το λιωμά. Καλά αυτό που ρώτησα στο γήπεδο. Αυτός που σκοράει πέραν του Μάνου του Παυλίδη. Κώστας με φτάσμα στη μέση, δεν είχα τον Μανόλο. Λίβης από την περιφέρεια, ήθελε αυτό ο Πάγκος, το τρίποντο δεν θα μπει. Στο τελείωμα, ο Μαντής κατεβάζει, χάει δώσει οργανών για την επίθεση. Χάιδος δεν θα βρωθεί πάσα προς τον Μπολότα. Πάω και βολές. Όχι, 69, ναι. Για το τάμπλο μετά δεν βλέπω το βάβολο, νομίζετε. Μενάς στον Πεκ. Είναι στραβατοκουπί. Προσθέτει γερά τον αντίπαλό του, πάει σε ένα πολύ δύσκολο λέει και το βάζει. Πολλά highlight απόψε. Ενδεχόμενα highlight. Λέει σωστά. Λέμε και από τον Τεκ. Δίνει λύσεις και στο πίσω μέρος του γηπέδου. Φανατίδης. 5 ακριβώς λεπτά για το φινάλι του μάτς. Νομίζω το μόνο που μένει να μάθουμε είναι το τελικό σκορ. Ο Μάνος αφήνει εξαιρετικά πίσω του καλή την κυκλοφορία τούντας 3 δεύτερα. Το τελικό ήταν τριγμένο για αυτό. Στον Νίκο. Νάς. Inside. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Κατοχή περνά και πάλι στο Ρακουζάν. Του Αμανατίδη, ο οποίος κερδίζει βολές. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη Ασάν βγαίνει χαμηλά, τούντας το χάνει. Είναι η διακοπή. Συνέχεια στο μάτς. Ο Παυλίδης με βόλο πήγε να το βάλει μόνος του. Μουσική.
προσπάθεια, καλά και φάουλ του πρώτου στήλη. Παυλίδης, περνά ο Μάνος, αποφεύγει 2 με 1 τρίπλα. Μαναπτύδης, Παυλίδης, σε βάζουν εξώ τα μάτια και στο Ρακουζά μου, καλά μόνος δεν θα έρθει. Στο Ρέντι, εκεί στον Στυλό, Γιατρής εκείνος προλαβαίνει και σώζει την κατοχή, μάλλον όχι, πάτησε. Θα πάσω χαμηλά, πάσω το κοτοσού, πάνω του Στυλού. Διαβάζει ο Πέκ, με την γρήγορα τον αντίπαλό του, πάει προς το καλάθι και τελειώνει και αυτή την τάση. Τούντας, πίσω του, σου την άστοχο, μαζεύαμε να πηδείς. Πάσα χαμηλά, Παυλίδης, διάμενα από τον Ρέντι, τον Βελά, άλλη προς τον Πέκ, που θα σε πέσει ότι έκλεψε. Παυλίδης, είναι ωραία ο Νικόλας, Νόλου πάσα στον Μάνο. Πέκ, υψώνει, το χάνει, τον Ντουρέντι, το δεύτερα για να τελειώσει το μάτς. Πέκ, τα πω τρίπλα για δύο και αυτό μέσα. Τότε από ότι στη τελευταία περίοδο μέχρι στιγμή για την Λετόκο, μαζί με το δεύτερο, πολύ καλό δεκάλυτο και αυτό. Μετά γύρωσε του Μαλατίδη. Εδώ είναι 4-4, πολύ ωραίο μπάσκετ συνολικά σήμερα από τη Ρακουζά. Νομίζω το πρώτο δείγμα είναι εξαιρετικό για την Ιταλία. Δεν λογικά έχει πάνω από 20, όπως έχουν σταυράρει. Κοίτας από τη 45 στο σίδερο. Παυλίδης μαζεύει, δεν καταφέρει να βγάλει την πάσα. Βρίσκεται εκείνος, ένα έκανε το παράδειγμα του Πέκ. Κούτα. Βρούμε τον Νικόλα τον Παυλίδη, θα πάει προς το καλάθι. Έλα από τον Στύλο. Που δεν θέλαμε είναι τελευταία επίδεση του μάτς λογικά. Πεκ θα περάσει, ένα ωραίο 5 away θα το χάσει. Φινάλε μάτς, 34-37. Φινάλε παιχνίδι εδώ στο Κάρβουνο, η Ρακουζάν παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ. Ξεκινά νικηφόρα η στόχωση για το κουρνά 24-28 εδώ στο μπασκετάκι. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.